Στο γεφύρι της Πλάκας, λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του κλειδόλιθου, βρέθηκαν δύο βουλευτές και υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης, ο Χρήστος Σπύρτζης και η Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο και την επομένη της κατάρρευσης του γεφυριού τον Φεβρουάριο του 2015. Με συγκίνηση, ο πρώην Υπουργός Υποδομών, που ήταν και εκείνος που υπέγραψε τις προγραμματικές συμβάσεις για ένα έργο που για πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο, ανέβηκε στη γέφυρα της Πλάκας και ενημερώθηκε από τους μηχανικούς και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που βρέθηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων εκ μέρους του Τμήματος Υπήρου του ΤΕΕ, η Χρήστος Παπαβρανούσης και Γιώργος Μύρης, ενώ το παρόν έδωσε και ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Σπύρτζης τόνισε ότι το στοίχημα πλέον είναι να μην ζήσουμε αντίστοιχα φαινόμενα κατάρρευσης μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στη σημερινή κυβέρνηση για την αναστήλωση της γέφυρας Κοράκου. Το είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό. Μετά από 4 χρόνια και πλέον, όταν ήρθαμε με την κυρία Γεροβασίλη τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα που είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση με τις μεγάλες καταστροφές στην Άρτα, να δούμε το γεφύρι πεσμένο. Δώσαμε μία υπόσχεση ότι το γεφύρι θα ξαναγίνει σαν τιμή και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και σε αυτά που ιστορικά σηματοδοτεί το γεφύρι. Πιστεύω ότι η κοινή προσπάθεια όλων, γιατί συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς στην κατασκευή, αλλά και η συνεχής, αν θέλετε, επίβλεψη και επιμέλεια του να γίνει το γεφύρι, μας έφερε στο σημερινό σημείο που τελειώνει. Είναι πραγματικά συγκινητικό να το βλέπεις να έχει ξαναγίνει. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς, σε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς, στους μάστορες που έκαναν τη γέφυρα όπως ακριβώς είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Το στοίχημα από εδώ και πέρα είναι η γέφυρα να συντηρείται, να παρακολουθείται, να μην ξαναζήσουμε τα ίδια φαινόμενα σε κάποιο άλλο γεφύρι ή μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε όταν θα είναι έτοιμο και το γεφύρι του Κοράκου. Έχουμε υπογράψει όταν ήμασταν κυβέρνηση τις προγραμματικές συμβάσεις. Μένει το Υπουργείο Πολιτισμού να δει αυτά που είδε και στο γεφύρι της Πλάκας, και μένει να ενδιαφερθούν και οι άνθρωποι της σημερινής κυβέρνησης με την ίδια επιμέλεια και την ίδια αγάπη για αυτά τα μνημεία, για την περιοχή. Για όλους τους Έλληνες σημαίνει πολλά πράγματα το γεφύρι της Πλάκας και για το τι ιστορικά συνέβαινε εδώ σε σχέση με την εθνική αντίσταση και τις δυνάμεις που την είχαν οργανώσει, και για εμάς ιδιαίτερα, αν θέλει, το σημειολογία σηματοδοτεί πολλά το γεφύρι της Πλάκας, γιατί βρήκαμε μια χώρα κατεστραμμένη, γκρεμισμένη, και όταν παραδώσαμε ήταν μια άλλη εποχή για τη χώρα, για τον ελληνικό λαό. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο σε τέτοιες στιγμές να ξεπερνιούνται πολλές αντιθέσεις, δεν εννοώ μόνο τις πολιτικές και τις κομματικές και άλλες, και να έχουμε συνέργειες, αν θυμάμαι καλά, με όλους τους τοπικούς φορείς, με το τεχνικό επιμελητήριο Υπήρου, για να ευλογήσουμε πρώτα τα γένια μας, έτσι, τους συναδέλφους μας, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με ιδιωτικές εταιρείες που συνέβαλαν, με το Πολυτεχνείο, να μην ξεχνούμε την πολύ σημαντική δράση, τη μελέτη, αλλά και την αγάπη που έδειξαν οι καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, όπως και οι φορείς του Δημοσίου, δηλαδή και το Υπουργείο Υποδομών και η Υπηρεσιακή και το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι δεν πρέπει να ξεχάσουμε κανέναν από αυτή την προσπάθεια που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Από την πλευρά της, η κυρία Γεροβασίλη εμφανίστηκε επίσης συγκινημένη και αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση που ήρθε από τη θλίψη των κατοίκων μετά την κατάρρευση του γεφυριού. Το στοίχημα μπήκε εκείνη την ημέρα. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε τώρα είναι ότι δεν ήταν αυτονόητο ότι μπορεί να κερδιθεί αυτό το στοίχημα. Δεν υπήρχε άλλο προηγούμενο. Ήταν πρώτη φορά που θα επιχειρούνταν μια τέτοια αναστήλωση, και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά νομίζω πολύ ευρύτερα. Κατά συνέπεια, υπήρχε η διάθεση, υπήρχε η βούληση, κυρίως η βούληση, η οποία, στα αλήθεια,
η συγκίνηση των ανθρώπων την ημέρα που έπεσε το γεφύρι, τα δάκρυα που είδαμε στα μάτια των κατοίκων, αλλά και αυτό που αισθανθήκαμε εμείς, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, νομίζω ότι έφτιαξε και τη βούληση και αργότερα και ταυτόχρονα και την πολιτική βούληση, διότι χρειάζονται όλα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι εδώ, σε ένα ιστορικό τόπο, με μια γέφυρα σε ιστορικό σημείο, σε σημείο εθνικής ενότητας, έγινε και μια υποδειγματική συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των φορέων που προαναφέραμε. Ο καθένας από την πλευρά του συνέβαλε με πίεση και με κόπο. Εγώ θυμάμαι ποιοι πίεζαν και πόσο πίεζαν, γιατί επειδή όλοι πίστευαν ότι μπορεί και τελικά να μην μπορέσει να είναι κατορθωτό. Έτσι σήμερα είμαστε εδώ με τα εντελώς ανάποδα συναισθήματα από εκείνη την ημέρα, και γι' αυτό χθες που ήρθε ο Χρήστος στην Άρτα για να κάνουμε μια εκδήλωση, και η δική του επιθυμία ήταν να έρθουμε σήμερα εδώ. Ήταν η πρώτη ανάγκη που προέκυψε, και πραγματικά τα συναισθήματα είναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να τα περιγράψω. Την ισχυρή πολιτική βούληση της τότε κυβέρνησης για να γίνει το έργο τόνισε σε δηλώσεις του ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος, αφήνοντας εχμές για κάποιους που πιθανόν θα ήθελαν το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί. Πριν από 4 περίπου χρόνια, κανείς δεν πίστευε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε τη χαρά, μια χαρά η οποία είναι συνολική και ανήκει σε όλους μας, να περπατήσουμε αυτό το ιστορικό μνημείο. Αυτό αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, ότι όταν κάποιος θέλει και έχει ισχυρή βούληση να πραγματοποιήσει ένα έργο, μπορεί να το κάνει. Εμείς στο παρελθόν το αποδείξαμε όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά και σε άλλα πολλά. Είναι τιμή για τον ελληνικό λαό που χρηματοδοτεί αυτά τα έργα να ολοκληρώνονται. Θέλω να πω ότι όσοι θα εύχονταν ίσως να μην γίνει ποτέ για να ρίξουν το λίθο του αναθέματος, σήμερα διαψεύδονται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.